Απογείωσε το κέφι ο Τσιχνομπουρμπούλης χθες στην Ορεστιάδα. Όλη η πόλη στο πόδι, με τη μεγάλη παρέλαση χιλιάδων καρναβαλιστών να ξεπερνά κάθε προσδοκία. Δυσαρεστημένοι από την υποτονική κίνηση των χειμερινών εκπτώσεων στην αγορά της Ορεστιάδας, δηλώνουν οι έμποροι, που αποδίδουν το χαμηλό ενδιαφέρον των καταναλωτών για αγορές. Μαρτάκια, τα βραχιόλια του Μάρτη. Τι σημαίνει το έθιμο? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό μήνα. Παρασκευή σήμερα 1 Μαρτίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Απογειώθηκε το κέφι χθες στην Ορεστιάδα στις καρναβαλικές εκδηλώσεις Τσιχνομπουρμπούλης 2019 με τον Πέτρο Πολυχρονίδη σε μια εξαιρετική παρουσίαση. Όλη η πόλη ήταν στο πόδι σε μια ανεπανάληπτη γιορτή και ξεφάντωμα με τη μεγάλη παρέλαση χιλιάδων καρναβαλιστών να ξεπερνά κάθε προσδοκία. Πολλές ήταν οι συμμετοχές οργανωμένων γκρουπ, σχολεία, σωματεία, πολιτιστικοί φορείς, σύλλογοι, φοιτητές, καταστήματα και μεμονωμένοι πολίτες κάθε ηλικίας έδωσαν το παρόν σε μια εκδήλωση που δεν έχει ξαναγίνει, καθιστώντας πλέον την Ορεστιάδα ελκυστικό καρναβαλικό προορισμό. Πραγματοποιήθηκε χθες με μεγάλη συμμετοχή η εκδήλωση Τσιχνομπουρμπούλης 2019 στην Ορεστιάδα που διοργάνωσε η ΔΚΠΟ και ο Δήμος Ορεστιάδας. Όλη η πόλη έζησε ένα καρναβαλικό ξεφάντωμα με την παρέλαση χιλιάδων καρναβαλιστών από σχολεία, φορείς, συλλόγους, καταστήματα και μεμονωμένα άτομα να δίνουν την εικόνα ενός ανεπανάληπτου πάρτι με χορό, τραγούδι, happenings. Μαέστρος σε όλη την εκδήλωση, ο αγαπημένος Πέτρος Πολυχρονίδης. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε το γκρουπ νούμερο 2. Παρακαλώ, από τη Φιλαρμονική Δήμο Ορεστιάδας, κάντε στην πάντα! Είμαστε και πάλι στους δρόμους της Ορεστιάδας. Όπως βλέπετε, οι δρόμοι είναι γεμάτοι, οι πλατείες είναι γεμάτες και υποδεχόμαστε, αμάν, αυτή είναι επικίνδυνη. Οι Flintstones της Ορεστιάδας, οι Ζουνοστός. Μισό λεπτό. Ως πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας, θέλουμε ευχές και δηλώσεις. Χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία. Αυτό που έχει γίνει στην Ορεστιάδα σήμερα είναι απίστευτο. Το χαίρεται όλη η πόλη, το χαίρεται όλος ο Εύρος. Συγχαρητήρια σε όλα τα γκρουπ και σε όλο τον κόσμο που είναι εδώ πέρα και στηρίζει την προσπάθεια αυτή. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αρχοντή Αρχοντίδη που προεδρεύει ουσιαστικά τη επιχείρηση, που έχει αναλάβει όλο αυτό το εγχείρημα, που το έχει φέρει σε πέρα, σε πάξια και χαιρόμαστε κι εμείς μαζί του. Οι Ζουζουνοστός λοιπόν βαδίζουν προς το χώρο της εξέδρας με τα αρματάκια τους, μικροί και μεγάλοι. Άλλη! Καλώς ήρθατε στο σύμπαν της Ορεστιάδας. Πόσοι πλανήτες είναι εδώ σήμερα? 140. 140 πλανήτες μπορέσαμε να φέρουμε σήμερα γιατί μπορούμε, για το. Τι μήνυμα έχουμε να περάσουμε στον κόσμο σήμερα, Τσικνοπέμπτη? Να το κάψουν, να διασκεδάσουν και να τα αφήσουν όλα πίσω. Να τα κάψουμε όλα εκτός από τα κρέατα που ψήνονται εκεί πίσω, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους πλανήτες του 8ου. Να είστε καλά. Μπράβο, παιδιά. Απλά τρέλα θέλει, τρέλα! Τις καραμέλες, πετάξτε τις καραμέλες! Βασίλη, είμαστε έτοιμοι. Πρώτα, Πέτρο, θα μου επιτρέψεις να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ. Χίλια ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, είτε ως καρναβαλιστές, είτε αυτοί που παρακολούθησαν αυτή την εκδήλωση. Κάθε χρόνο πιστεύω ότι θα γίνεται και καλύτερα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Ευχαριστώ στα παιδιά και της ΔΚΠΑΟ και τους εθελοντές. Ευχαριστώ και αυτούς που το ξεκίνησαν πριν 5 χρόνια. Δεν παίζεστε! Είναι οι μεγάλοι νικητές. Του χρόνου το γέννημα θα ανοίξει την καρναβαλική παρέλαση και φέτος θα μας εκπροσωπήσει στο καρναβάλι της Κομωτινής. Συγχαρητήρια, παιδιά. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ την ομάδα τη δική μας που δούλεψε. Πολύ χειροτεχνία, παιδιά.
Να ξέρετε, πάνω απ' όλα η ομάδα. Πόσες μέρες χρειάστηκε, οι εβδομάδες, για να είσαστε νικητές σήμερα, πόσες? Η σκέψη ήταν για εβδομάδες, αλλά επειδή δουλεύουμε ομαδικά 250 άτομα, ήταν μόνο μία μέρα. Μία μέρα γι' αυτό, γιατί κάνανε του Τανχαμό! Οι μεγάλοι νικητές του 2019. Μπράβο, παιδιά! Συγχαρητήρια! Την ανάγκη αξιοποίησης της γεωθερμίας του νομού Εύρου τόνισε ο βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καΐσας, μιλώντας στην ειδική μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο κ. Καΐσας αναφέρθηκε στα δύο γεωθερμικά πεδία της Τραϊανούπολης και της Αμοθράκης και στις δυνατότητες που μπορούν να δώσει η εκμετάλλευσή τους στην τοπική οικονομία. Την ανάγκη αξιοποίησης της γεωθερμίας στον Εύρο τόνισε ο βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καΐσας σε ομιλία του στην ειδική μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο κ. Καΐσας μίλησε για τα δύο γεωθερμικά πεδία που υπάρχουν στο νομό Εύρου, αυτό της Τραϊανούπολης και της Αμοθράκης. Έχουμε δύο θερμικά πεδία, ένα έξω από την Αλεξανδρούπολη, Τραϊανούπολη λέγεται, τα λουτρά της Τραϊανούπολης. Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τα έχει κάνει ο Τραϊανός, δηλαδή κάποιες εκατοντάδες χρόνια, κάποιους αιώνες πριν, ήταν γνωστό ότι είχε ζεστό νερό έχει. Λοιπόν, όλους αυτούς τους αιώνες που πέρασαν αξιοποιούνταν μόνο ως θερμά λουτρά, τίποτα παράπανω. Έγιναν κάποιες προσπάθειες, όπως ανέφερε και ο συγητής, με έναν προηγούμενο δήμαρχο. Δεν έγινε τίποτα σημαντικό. Ευτυχώς βρέθηκε ένας αντιδήμαρχος τα τελευταία 4-5 χρόνια, ο οποίος έχει αυτήν την έφεση, λόξα να την πω, γιατί επειδή είναι και φίλος δεν θα παρεξηγηθεί, είναι παθιασμένος με το θέμα, παθιασμένος ο Φαλέκας. Λοιπόν, και έβαλε μπρος και βρήκε και αυτιά που τον άκουσαν στην ΚΑΠΕ και στο Υπουργείο και πραγματικά ξεπέρασε δυσκολίες οι οποίες για μένα ήταν αστείες. Δεν τον επιτρέπανε να πάει σε βάθος κάτω από 500 μέτρα. Πήγε και βρήκε, δεν τολμώ να πω τώρα πόσο πιο ζεστό και αυτό νερό είναι το, κάτω από αυτό που πήγε. Λοιπόν, με δυνατότητα συνέχεια να αναβαθμίσει και να λέει θα κάνουμε τηλεθέρμανση στους οικισμούς εδώ γύρω που είναι έξω από την Αλεξανδρούπολη, θα θερμάνουμε και τα σχολεία της Αλεξανδρούπολης, θα κάνουμε και τα θερμοκήπια, θα κάνουμε, δηλαδή αυτή μόνο η ενέργεια του να πάει πιο βαθιά κάτω από τα 500 μέτρα αύξησε δεν ξέρω πόσο την δυνατότητα να αξιοποιηθεί αυτό το θερμικό πεδίο. Και όσοι όλοι καταλαβαίνουμε δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο, δεν ήταν μια, δηλαδή ήταν μια άδεια την οποία επί πολλά χρόνια δεν μπορούσε να πάρει κανένας. Λοιπόν, από αυτήν τη μεριά νομίζω ότι καλύτερο παράδειγμα για μίμηση δεν υπάρχει. Δηλαδή έτσι όποιος ενδιαφέρεται και όποια περιοχή έχει είναι πραγματικά νομίζω πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα αυτές οι προσπάθειες στην πράξη δηλαδή και να προχωρήσουν, να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Το δεύτερο γεωθερμικό πεδίο είναι στη Σαμοθράκη, γι' αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί, ανέφερε ο κ. Καΐσας, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Επίσης, θερμά λέγονται η περιοχή, θέρματα λένε οι Σαμοθρακίτες, τονίζουν αλλιώς. Λοιπόν, για πολλά χρόνια και εκεί, δεκάδες χρόνια τώρα που τα θυμάμαι και εγώ, είναι λουτρά, απλώς, πηγαίνουν θερμά λουτρά. Εκεί τι είναι, εκεί είναι αρτεσιανό, δηλαδή το νερό βγαίνει επάνω, τώρα αν πάμε, βγαίνει 100 με 102 βαθμούς. Ατμός και λοιπόν, και τρέχει, το ψύχουν αυτό σε μια δεξαμενή και το βάζουν μετά στους 40 βαθμούς για να κάνουν λουτρά. Καταλαβαίνουμε, όταν πηγαίνω εκεί ψυχοπλακώνουμε που χάνεται τέτοια ενέργεια τόσο έτσι άδοξα και καταλήγει βέβαια στο τέλος στη θάλασσα.
όλη η περιοχή, τα σπίτια εκεί, η περιοχή, οι κατοικίες αυτό, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ένα παράδειγμα αυτό και ένα το άλλο. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται που λένε, άλλα επιχειρήματα για να καταλάβει κανένας τι αξία έχει να εκμεταλλευόμαστε αυτού του είδους την ενέργεια. Τραγική χαρακτηρίζει την κατάσταση της αγοράς η γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας Φιλιό Μιλωνά. Σύμφωνα με την κυρία Μιλωνά, η εικόνα δεν άλλαξε ούτε την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων, διαψεύδοντας τις προσδοκίες των εμπόρων για ανάκαμψη της καταναλωτικής κίνησης. Ούτε οι εκπτώσεις, ούτε οι προσφορές ήταν ικανές να ανατρέψουν το κλίμα στην αγορά. Οι έμποροι εδώ και χρόνια προσπαθούν να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους, όμως η κατάσταση δεν φαίνεται να αλλάζει. Ο απολογισμός των εκπτώσεων. Τραγικός θα έλεγα, παρότι είναι περίεργη λέξη και δύσκολη, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και επειδή πια πρέπει να λέμε τις αλήθειες, μήπως και κάποιοι άνθρωποι αποκτήσουν ευθυξία και να δουν επιτέλους την ελληνική αγορά, γιατί είναι κρίμα με αυτά που συμβαίνουν και που γίνονται. Λοιπόν, ήταν τραγικός και των εκπτώσεων και των εορτών. Δυστυχώς η αγορά είναι σχεδόν τελειωμένη. Υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις που μπορεί να δουλεύουν και το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, αλλά οι περισσότερες εξ ημών δεν υπάρχει καθόλου κίνηση. Παρά το γεγονός ότι η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα παραμένει μειωμένη, υπάρχουν επιχειρήσεις που ανοίγουν, επιχειρήσεις κυρίως εστίασης. Εμείς θα φύγουμε και δεν υπάρχει διάδοχος κατάσταση. Η διάδοχος κατάσταση λοιπόν από τη στιγμή που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα που χρειάζεται προκειμένου να ανοίξει μια επιχείρηση η οποία δεν θα είναι βιώσιμη και αν έχουν και 5 ευρώ στην άκρη. Γιατί να τα διαθέσουν, πείτε μου σας παρακαλώ, με τη λογική έτσι, όχι με τη λογική. Γιατί να τα διαθέσουν σε μια αγορά η οποία δεν στηρίζεται πλέον από κανένα σχεδόν. Άρα καταφεύγουν σε εύκολες λύσεις. Η εύκολη λύση σήμερα ποια είναι? Τα καφέ και η εστίαση, αλλά η εστίαση, ξέρετε, του πιο τύπου fast food, ας πούμε. Αυτό. Λογικό είναι και λιγότερα χρήματα χρειάζονται. Δεν ξέρω τώρα και με τα ενίκια βέβαια τα παιδιά. Εύχομαι να είναι υγιείς όλοι. Μακάρι να έχουν δουλειά. Η Φιλιό Μιλωνά τονίζει ότι όλα είναι κύκλος, όμως ο κύκλος δεν έχει γυρίσει ακόμη. Ρόδα είναι και γυρίζει. Πότε θα γυρίσει όμως, κυρία Μιλωνά? Να, ένα μεγάλο ερώτημα και ένα πολύ δύσκολο ερώτημα να απαντηθεί. Αυτή στιγμή, μάλλον όχι. Αυτό το ερώτημα πρέπει να το κάνουμε στον κόσμο, όχι σε εμάς. Εμείς περιμένουμε από τον κόσμο. Άρα, ο κόσμος είναι που πρέπει να απαντήσει αυτό το ερώτημα. Εάν ρωτάτε εμένα προσωπικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έως, να το πω, ακατόρθωτο. Λυπάμαι που το λέω, στεναχωριέμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Σε αυτό το σημείο του δελτίου μας να καλησπέρισω τον Αρχοντή Αρχοντίδη, πρόεδρο της ΔΚΕΠΑΟ. Καλησπέρα σας, κύριε Αρχοντίδη. Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να μας πείτε για τη χθεσινή καρναβαλική παρέλαση, μιας και σημείωσε μεγάλη επιτυχία, για τις συμμετοχές που ξεπέρασαν τις 3.000. Μιας και ήσασταν εσείς, είχατε αναλάβει την ευθύνη της διοργάνωσης μαζί με τον Δήμο Ορεστιάδας. Ναι, νομίζω ότι η πόλη της Ορεστιάδας χθες παρακολούθησε, υποδέχτηκε, δημιούργησε όλοι μαζί ένα πολιτιστικό γεγονός το οποίο δεν υπάρχει προηγούμενο του. Και όχι μόνο στην έδρα του Δήμου Ορεστιάδας, αλλά νομίζω και σε όλο τον Εύρο. Πραγματικά αυτό που ζήσαμε ήταν κάτι εκπληκτικό, κάτι φανταστικό και σε αυτό ομολογούμε ότι ήταν δημιούργημα όλων μαζί. Πάρα πολλοί φορείς, να πούμε ότι ξεπέρασαν τον αριθμό των 3.000, για την ακρίβεια ήταν 3.195 οι καρναβαλιστές. Ήταν 33 τα γκρουπ τα οποία συμμετείχαν. Είχαν δηλώσει 34, απλά τη τελευταία στιγμή ένα γκρουπ δεν συμμετείχε για κάποιους ιδιαίτερους λόγους. 33 λοιπόν γκρουπ και είχαμε 3.195 καρναβαλιστές. Ένα νούμερο πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο για τα δεδομένα της πόλης και νομίζω και για τα δεδομένα της εκδήλωσης του Τσιχνομπουρμπούλη. Να πούμε ότι ήταν η 5η χρονιά λοιπόν της εκδήλωσης αυτής, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Ορεστιάδας, και η 3η χρονιά, στην οποία έγινε παρέλαση καρναβαλική. Η 2η δε χρονιά σε σειρά, στην οποία έγινε οργανωμένα καρναβαλική παρέλαση. Σε αυτό λοιπόν νομίζω έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Καταρχήν, η οργάνωση η οποία υπήρχε από την αρχή, έπαιξε πολύ μεγάλο και σημαντικό ρόλο η διάθεση όλων αυτών των ανθρώπων και όλων αυτών των συλλόγων και των φορέων που συμμετείχαν ενεργά. Γιατί στόχος μας ήταν από την αρχή να μπουν και αυτοί οι σύλλογοι να είναι μέτοχοι σε αυτή την εκδήλωση
και να συνδιαμορφώσουμε όλοι μαζί αυτό λοιπόν το πολιτικό γεγονός το οποίο παρακολούθησε και χάρηκε πραγματικά όλη η πόλη και όχι νομίζω όλη η πόλη, αλλά το χάρηκαν και άλλες περιοχές της πόλης και όλοι οι ερωτηριαδίτες οι οποίοι μένουν εκτός της πόλης και αυτό φυσικά έγινε και χάρη της δημοτικής τηλεόρασης που σας αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Και χάρη του Πέτρου του Πολυχρονίδη. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης βοήθησε τα μέγιστα. Είναι ένα δικό μας παιδί, ένας δικός μας άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά με το μπρίο που έχει, με την φαντασία που έχει, με τη διάθεση που είχε, όχι απλά δεν δημιούργησε προβλήματα, όχι απλά βοήθησε στο να φτάσει όσο γίνεται στην κορυφή η εκδήλωση αυτή, όχι απλά να βοηθήσει και τον κόσμο απλά να συμμετέχει πιο ενεργά σε αυτήν την εκδήλωση, αλλά πραγματικά ήταν μια πολύ σημαντική προσθήκη στην εκδήλωση αυτή και νομίζω ότι το αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και πολύ μεγάλο ευχαριστώ από εμάς, από μέρους μας. Από εκεί πέρα όμως θέλω να σταθώ στο κομμάτι των συλλόγων, οι οποίοι έδειξαν και των φορέων, οι οποίοι έδειξαν πραγματικά μια πολύ μεγάλη φαντασία, πολύ μεγάλη δημιουργικότητα και δείξαμε λοιπόν όλοι μαζί, επαναλαμβάνω ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα. Ήταν μια παραγωγή το οποίο ήταν πολύ μεγάλο το εγχείρημα αυτής της παραγωγής και αυτό και όχι μόνο για τη ΔΚΠΑΟ, ήταν μια μεγάλο εγχείρημα ακόμη και η δημοτική τηλεόραση, θα μου επιτρέψετε να πω. Και θέλω να ευχαριστήσω και τη διοίκηση, αλλά και τους εργαζομένους και τους εθελοντές που βοήθησαν, οι οποίοι πραγματικά δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό για να βγει αυτό το όμορφο αποτέλεσμα. Ικανοποιημένος δηλαδή από το αποτέλεσμα. Εγώ είμαι ικανοποιημένος εφόσον ακούμε τα θετικά και ακούμε την ικανοποίηση του κόσμου. Σαν καναβαλιστής, επειδή συμμετείχα σαν καναβαλιστής, να πω ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, διότι σε μια διαδρομή τόσων μέτρων από την αρχή της Κωνσταντινούπολης, της Βασιλείου Κωνσταντίνου, μέχρι την πλατεία και πάνω στη σκηνή, βλέπαμε μόνο χαμόγελα, βλέπαμε χιλιάδες χαμόγελα, χιλιάδες παιδιά τα οποία χαίρονταν για τη συμμετοχή τους και κόσμο ο οποίος παρακολουθούσε την καναβαλική αυτή παρέλαση. Και νομίζω ότι η Οριστιάδα, ο Δήμος Οριστιάδας, μαζί με τα τοπικά έθιμα τα οποία ξεκινάνε αρχής γινωμένες από αύριο στις κατατόπους κοινότητες, νομίζω λοιπόν ότι μπαίνει πολύ πολύ σοβαρά και σε πολύ σημαντικό βαθμό στα πολιτιστικά δρόμενα του Τριωδίου. Όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής, αλλά νομίζω σιγά σιγά και στην Ελλάδα. Γιατί ακούσαμε πολλά συγχαρητήρια και πολύ θετικά σχόλια, ακόμα και από άτομα τα οποία είδαν μέσω Facebook ή μέσω ίντερνετ την καταβατική αυτή παρέλαση. Θα γίνει η Ορεστιάδα ένας ελκυστικός προορισμός για την Τσικνοπέμπτη? Νομίζω ότι το απέδειξε χθες περίτρανα. Και νομίζω ότι οι καλύτεροι πρεσβευτές για αυτό το πράγμα είναι πέραν της εικόνας που φεύγει από τη δημοτική τηλεόραση και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω ότι είχαμε και πρεσβευτές πλέον από την Κομωτινή, τα παιδιά που συμμετείχαν τον γκρουπ από την Κομωτινή, όπως και επίσης από τον γκρουπ από τις Σφαίρες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που συμμετείχαν ενεργά σε αυτή την και βοήθησαν ώστε να γίνει αυτή η εκδήλωση με την καταβατική παρέλαση, νομίζω ότι η εικόνα που αποκομίσαμε τουλάχιστον από τις συνομιλίες που είχαμε με τη λήξη της θεσμικής εκδήλωσης ήταν μόνο θετικά σχόλια και μόνο ευχαριστίες γιατί τους δόθηκε η ευκαιρία να συμμετέχουν και αυτοί ενεργά σε αυτή την πολύ όμορφη βραδιά. Ποιους θα θέλατε να ευχαριστήσετε? Εγώ, σαν πρόεδρος του ΚΠΑΟ, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συνεργάτες μου. Και θα τους το πω ονομαστικά, αν και τους ξέρω ο κόσμος, τον Γιάννη του Σιωπίδη, τον Γιάννη του Σκερλίδη, τον Σαράνη του Σαραντίδη, τη Σούλα την Παξεμπανίδου που είναι και αντιπρόεδρος του ΔΚΠΑΟ, τη Δήμητρα τη Ζολότα. Να ευχαριστήσω τους εργαζομένους του ΔΚΠΑΟ, οι οποίοι έτρεξαν πάρα πολύ για να στηθεί όλη αυτή η παραγωγή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες βοήθησαν, τους ανθρώπους καθαριότητας που σήμερα, όλη μέρα το πρωί, μπόρεσαν να φέρουν σε όσο γίνεται σε καλύτερο επίπεδο την καθαριότητα της πόλης, γιατί ήταν βουνό. Ο χαρτοπόλεμος που υπήρχε σε όλη την πόλη. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την τροχέα της Οριστιάδας, η οποία ήταν άψογη στα καθήκοντά τους και βοήθησαν στην λειτουργικότητα της καναβαλικής παρέλασης. Τους χορηγούς, οι οποίοι βοήθησαν στην καναβαλική αυτή παρέλαση, το Πράξης Κεντερλής, το Αρτοπείο Δήμητρα και το Ανθοπολείο Μανώλης. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη δημοτική τηλεόραση και όλους εσάς, οι οποίοι συμμετείχατε ενεργά και βοηθήσατε τα μέγιστα ώστε να βγει αυτό το όμορφο αποτέλεσμα και τηλεοπτικά και να ευχαριστήσω κυρίως όλους και τους 3.200 καναβαλιστές οι οποίοι συμμετείχαν, τα γκρουπ τα οποία ήρθαν απ' έξω, να πούμε πολλά συγχαρητήρια στην πρώτη ομάδα, στο γέννημα, στο γκρουπ του Τανχαμός, οι οποίοι έκλειψαν τις εντυπώσεις, πραγματικά άξιζαν το πρώτο βραβείο με την εμφάνιση και με την παρουσία που έκαναν και θα μας εκπροσωπήσουν λοιπόν το Σάββατο στις 2 Μαρτίου στο Common Party, στην αντίστοιχη καναβαλική εκδήλωση που κάνει ο Δήμος Κομωτινής και θα μας εκπροσωπήσουν ως Δήμο Οριστιάδας και ως Τσικνομπουρμπούλου 2019.
Και φυσικά πολλές ευχαριστίες σε όλο αυτόν τον κόσμο και στο που πραγματικά ήταν χιλιάδες του κόσμου οι οποίοι κατέληξαν το κέντρο της πόλης, οι οποίοι πραγματικά έδωσαν άλλη δυναμική και άλλη πνοή, μια ιδιαίτερη πνοή σε όλο αυτό το εγχείρημα. Να σας ευχαριστήσουμε και να σας ευχηθούμε και του χρόνου με υγεία. Να είστε καλά. Εκδήλωση για τους τρόπους αντιμετώπισης της παραοικονομίας και την ανάκαμψη της αγοράς πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Εύρου στην Ορεστιάδα. Στην εκδήλωση, οι επιχειρηματίες κατάθεσαν τις προτάσεις τους με σκοπό αυτές να καταγραφούν και να προωθηθούν στους αρμόδιους φορείς και υπουργεία. Με την αγορά του βορείου τμήματος του Εύρου, καθημερινά να χάνει καταναλωτές, ο εμπορικός κόσμος της περιοχής αναζητεί λύση. Το Επιμελητήριο Εύρου καταγράφει απόψεις, τις κωδικοποιεί και καταθέτει προτάσεις. Με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα την αναζήτηση λύσεων για την παραοικονομία. Η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Ορεστιάδα διότι ουσιαστικά μας ζητήθηκε από τα σωματεία της πόλης και ειδικότερα από τον Εμπορικό Σύλλογο να έρθουμε ως επιμελητήριο και ουσιαστικά να ακούσουμε τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την παραοικονομία, το παραεμπόριο, να ακουστούν κάποιες προτάσεις από τους τοπικούς φορείς, όλα αυτά να συγκεντρωθούν και στη συνέχεια το επιμελητήριο ως θεσμός που εκπροσωπεί όλους τους επιχειρηματίες και ο σκοπός του είναι να κάνει προτάσεις προς την κεντρική διοίκηση του κράτους, του Υπουργείου Ανάπτυξης συγκεκριμένα, να μεταφέρει αυτές τις προτάσεις για να δοθούν κάποιες λύσεις. Ακούστηκαν πάρα πολλές προτάσεις από τους παρευρισκομένους, όπως σας είπα θα επεξεργαστούν. Βέβαια όλα συγκλίνουν στο πρόβλημα που υπάρχει με τις γειτονικές χώρες όπως είναι η Τουρκία και η Βουλγαρία, με τους επισκέπτες αυτών των χωρών και με τα εμπορεύματα τα οποία αγοράζουν και ουσιαστικά εισάγουν στη χώρα. Κάποια από αυτά είναι μέσα στην νομοθεσία ως επιτρεπτά προϊόντα να έρθουν στη χώρα, κάποια είναι δεν επιτρέπονται, όπως ας πούμε γεωργικά φάρμακα ή είδη διατροφής κτλ. Το Επιμελητήριο έχει στείλει προτάσεις στα Υπουργεία για την ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής. Μάλιστα, έχει ζητήσει να εφαρμοστεί μοντέλο ανάλογο με αυτό που ισχύει για το πετρέλαιο θέρμανσης όσον αφορά στη μείωση της τιμής της βενζίνης, όμως το αίτημα δεν έχει ικανοποιηθεί. Το οποίο έχουμε διαπιστώσει, δεν υπάρχει τοπική καταναλωτική συνείδηση, δεν υπάρχει κουλτούρα για να στηρίξουμε τα ελληνικά προϊόντα. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει επανειλημμένως. Έχουμε κάνει άπειρες προσπάθειες και έχουν κάνει και τα σωματεία της πόλης εδώ και η Ένωση Επαγγελματιών και ο Εμπορικός Σύλλογος τεράστιες προσπάθειες για να ουσιαστικά παρακινήσουν και να συγκινήσουν τον κόσμο να σκέφτεται τοπικά και να καταναλώνει τοπικά. Δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει. Δεν έχει πετύχει τόσο πολύ και σίγουρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο οι οικονομικές συγκυρίες που επικρατούν στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση μέσα, τεράστια ποσά φεύγουν από την περιοχή και με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού εμπορίου, που είναι και αυτή μια μάστιγα εντός εισαγωγικών, αλλά ουσιαστικά είναι μια διαδικασία που έχει να κάνει με τις νέες τεχνολογίες και τη νέα κουλτούρα που υπάρχει με την κατανάλωση. Όλα αυτά λοιπόν έχουν συμβάλει στο να υπάρχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα της μείωσης του τζίρου σε όλες τις επιχειρήσεις του Βορείου Εύρου και προσπαθούμε μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις όπως η σημερινή να αφουγκραστούμε τους επιχειρηματίες σε τοπικό επίπεδο και όπως είπα να συγκεντρώσουμε τις προτάσεις τους, να τις κωδικοποιήσουμε και να τις καταθέσουμε με μορφή πρότασης στο ανάλογο Υπουργείο και στους ανάλογους φορείς. Ο εμπορικός κόσμος τονίζει ότι η διαφυγή συναλλάγματος προς την Τουρκία είναι διαχρονική, όμως στην περίοδο της κρίσης φέρεται περισσότερο. Τα οικονομικά δεδομένα της περιοχής και της χώρας γενικότερα ήταν, ας το πούμε έτσι πολύ απλά, σε καλύτερη κατάσταση, πολύ καλύτερη κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο και ουσιαστικά δεν υπήρχε αυτή η αναταραχή, η γκρίνια. Τα τελευταία χρόνια, όπως είπαμε όμως, σε συνδυασμό η οικονομική κρίση, η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν μειώσει τεράστια τους τζίρους των επιχειρήσεων της περιοχής και αυτό το βλέπουμε στην πόλη και στην περιοχή γενικότερα. Στα χωριά έξω από την πόλη δεν υπάρχουν βενζινάδικα πλέον, δεν υπάρχουν παντοπολία. Έχουν κλείσει αυτές οι παραδοσιακές επιχειρήσεις, τα παντοπολία. Στην πόλη μέσα υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία έχουν κλείσει, πάρα πολλές επιχειρήσεις και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα το οποίο αυτό θέλουμε να αναδείξουμε. Σαφώς και παλαιότερα υπήρχε μετακίνηση πολιτών στις γειτονικές χώρες, αλλά θεωρώ ότι τα ποσοστά ήταν πολύ μικρότερα και το πρόβλημα πολύ μικρότερο. Το μικρό πρόβλημα δεν βγαίνει στην επιφάνεια. Το μεγάλο πρόβλημα έχει βγει.
Ένα πανάρχαιο έθιμο αυτό του Μάρτη επιβιώνει έως και σήμερα σχεδόν σε όλη την Ελλάδα την πρώτη μέρα της Άνοιξης. Αφορά στα χειροποίητα βραχιολάκια φτιαγμένα με κόκκινη και άσπρη κλωστή που φορούν την 1η Μαρτίου κυρίως στα παιδιά και έως το τέλος του μήνα. Σύμφωνα με την παράδοση, προστατεύουν από τον ήλιο τα έντομα και φέρνουν καλοτυχία. Ο Μάρτης είναι ένα παλιό έθιμο που οι ρίζες του χάνονται στην αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Ελευσίνια Μυστήρια, όπου έδαιναν όλοι μια κλωστή στο δεξί χέρι, σύμφωνα με τον λαογράφο Νικόλαο Πολίτη. Τα μαρτάκια έχουν την τιμητική τους ήδη από χθες, που πρέπει να τα φορέσουν από την προηγούμενη μέρα τα παιδάκια για να μην τα κάψει ο ήλιος στις αρχές του Μάρτη. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο κιόλας. Το έθιμο είναι για τον ερχομό της Άνοιξης. Και επίσης το χρώμα το κόκκινο και το λευκό, το κόκκινο για την αγάπη, το λευκό για την αγνότητα, είναι έτσι κάτι που σου προκαλεί και μια ευτυχία, μια εφορία, μια καλή διάθεση γενικά για να μπει άνοιξη. Το έθιμο έχει φτάσει ως τις μέρες μας, με τις μητέρες να φορούν στα χέρια των παιδιών ένα βραχιολάκι φτιαγμένο από στριμμένη, άσπρη και κόκκινη κλωστή. Είναι σχέδια, τα στοιχεία που μπορούν να μπουν στο μαρτάκι. Προτιμούν συνήθως το μάτι ή κάποιο άλλο γουράκι όπως είναι το άπειρο, το δέντρο της ζωής, τα χελιδονάκια που συμβολίζουν την άνοιξη. Όλα είναι γούρια. Είναι για το καλό, για την ευτυχία έτσι και την καλή διάθεση της άνοιξης. Οι ηλικίες είναι σίγουρα οι παιδικές ηλικίες, τα μικρά παιδάκια είναι που έχουν προτεραιότητα, αλλά φέτος υπάρχει ποικιλία και για τις μανούλες, βραχιολάκια που μπορούν να τα φοράνε όλο το μήνα και να τα χρησιμοποιήσουν σαν αξεσουάρ. Και έχουμε και για τις νονές και για τους μπαμπάδες. Όλο το σπίτι φοράει μαρτάκια. Οι μητέρες με τον Μάρτη πιστεύουν ότι έτσι προφυλάσσουν τα παιδιά από τον πρώτο ήλιο της Άνοιξης. Ακόμη πιστεύουν ότι ο Μάρτης, όπως λέγεται, το βραχιολάκι αυτό, προφυλάσσει από τα έντομα, απομακρύνει τις αρρώστιες και φέρνει γούρι σε όποιον τα φοράει. Συμβολίζει επίσης τον ερχομό της Άνοιξης. Οι τιμούλες ποικίλουν. Οι τιμούλες ξεκινάνε από 1 ευρώ, 2 ευρώ, μέχρι και 5-6 ευρώ, αναλόγως την κατηγορία που θα επιλέξει ο καθένας.